Πρεμιέρα έκανε την Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου το καλάθι του Άι Βασίλη αλλά και το εορταστικό καλάθι, όπως είχε ανακοινώσει το Υπουργείο Ανάπτυξης εν ώψη των εορτών. Πιο συγκεκριμένα, στο εορταστικό καλάθι συμπεριλαμβάνονται τα εξής προϊόντα: ρύζι, ψωμί, μακαρόνια, γαλοπούλα, υπάριζα, κατεψυγμένα ψάρια, νοπό χοιρινό, νοπό κοτόπουλο, γάλα, γιαούρτι, τυρί, φέτα, αυγά, μαργαρίνες, ελαιόλαδο, ηλιέλαιο, κατεψυγμένα λαχανικά, λευκή ζάχαρη, καφές, απορρυπαντικά πλυντηρίου, απορρυπαντικά χλωρίνες, απορρυπαντικά πιάτα. Τυριγκούντα, αυγά, μαργαρίνες, ελαιόλαδο, ηλιέλαιο, κατεψυγμένα λαχανικά, χαρτί κουζίνας, χαρτί υγείας, οδοντόκρεμες, σαμπουάν, πάνες, μωρομάντιλα, σερβιέτες, σαμπουάν για μωρά, γατοτροφές, κυλοτροφές, γαλοπούλα, μοσχάρι, τσουρέκι, βασιλόπιτα, σαμπουάν για μωρά. Βοήθησε και το προηγούμενο καλάθι. Όπως είπαμε, δεν αλλάζει κάτι επί της ουσίας. Απλά έχουν προσθεθεί 4 προϊόντα, όπως είναι το τσουρέκι, το μοσχαρίσιο κρέας. Επομένως, όπως έχουμε πει και άλλες φορές, υπάρχουν προσφορές σε αντίστοιχα προϊόντα που είναι χαμηλότερης τιμής από αυτά που συμπεριλαμβάνονται στο καλάθι του καταναλωτή, το καλάθι το χριστουγεννιάτικο, όπως ονομάζεται αυτές τις ημέρες. Έτσι, επίσημα από την Τετάρτη, 14 Δεκεμβρίου. Μέχρι και τις 11 Ιανουαρίου στο χώρο των εορταστικών προσφορών μπαίνουν οι επιχειρήσεις που πουλάνε παιδικά παιχνίδια με 10 κατηγορίες παιχνιδιών που περιλαμβάνονται στο καλάθι του Άι Βασίλη και είναι τα εξής: επιτραπέζια παζλ, παιχνίδια κούκλες και άλλα αξεσουάρ, βρεφικά παιχνίδια, φιγούρες δράσης, παιχνίδια κατασκευών, αθλητικά παιχνίδια, μπάλες κτλ., λούτρινα παιχνίδια, μουσικά παιχνίδια, τηλεκατευθυνόμενα και ηλεκτρικά παιχνίδια. Με το καλό, όλες οι εποχές έχουν τα δικά τους, τα παιχνιδάδικα έχουν τα Χριστούγεννα. Η ένταση της αγοράς ανεβαίνει μετά τις 18 του μηνός και όλο το τελευταίο δεκαήμερο θα έλεγα ότι η αγορά κινείται σε πολύ καλά επίπεδα. Τι να κάνουμε, αυτά είναι τα Χριστούγεννα, είναι για τα παιδιά και τα παιχνιδάδικα έχουν τον κύριο λόγο σε αυτό. Διστακτικά οι αγορές που πρέπει να φύγουν με ταχυμεταφορές σε άλλες πόλεις κτλ. Τελευταίες μέρες είναι οι αγορές των Χριστούγεννων γιατί ο καταναλωτής μπορεί να βρει ό,τι θέλει, όποτε θέλει. Και πολύ εύκολα πλέον. Το παιδί πολύ λίγο, άλλος θα δώσει κάτι να του πάρει. Τα χρήματα είναι μειωμένα λόγω της κρίσης από Σεπτέμβριο και με αποκορύφωμα τον Νοέμβριο που ήταν παγωμένη η αγορά. Είναι πολύ διστακτικοί οι καταναλωτές, φαντάζομαι, και ελπίζω να είναι απλώς διστακτικοί οι καταναλωτές. Τώρα, όσον αφορά τις αγορές των καταναλωτών, το 65% βάσει έρευνας απάντησε ότι θα προτιμήσει τα φυσικά καταστήματα και το 15% τα ηλεκτρονικά. Επίσης, η χρηματική δαπάνη αποτελεί φέτος το βασικό κριτήριο για το 76% των καταναλωτών, ενώ το ποσοστό καταναλωτών που ψωνίζουν με βασικό κριτήριο την ποιότητα ανέρχεται στο 15%. Αναφορικά τέλος, με το ύψος της εκτιμόμενης δαπάνης για αγορές την περίοδο των Χριστουγέννων, σύμφωνα με την ίδια έρευνα, το 19% δηλώνει ότι θα ξοδέψει από 1 έως 50 ευρώ, το 25% από 51 έως 100, το 23% από 101 έως 200, το 14% από 201 έως 500, πάνω από 500 ευρώ απαντά το 4%, ενώ δεν θα πραγματοποιήσει καμία αγορά τα Χριστούγεννα απαντά το 15%.